Θα σου πω. Το σηκώτη, ας πούμε, είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Γλυκό. Έτσι. Το ριζότο δεν είναι δύσκολο σαν πιάτο να το φτιάξεις, γιατί έφτιαξαν και ριζότο. Ναι. Και μου άρεσε και πάρα πολύ κιόλας. Και πέρασε. Συγκεκριμένο το παιδί. Δύσκολο. Επειδή όμως κάνεις μια προετοιμασία. Περιμένεις να έρθει η σειρά σου. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν έχεις τη ροή. Μπορεί να λασπώσει. Ακριβώς. Εσύ τι έχεις φτιάξει? Εγώ είχα φτιάξει βελουτέ. Σούπα, ε. Και δεν ήθελε κανείς να τη φτιάξω αυτή τη βελουτέ. Σου έλεγαν όχι, σας βοηθάει η παραγωγή στο ότι να φτιάξετε? Όχι. Τίποτα. Ό,τι θέλει ο καθένας. Ό,τι θέλει ο καθένας και έχεις αυτά τα λεπτά και θα σου πω μετά, θα σου πω ένα σκηνικό το οποίο δεν φάνηκε ποτέ στην τηλεόραση. Να μου σπάσει η κανάτα. Όταν τελείωσα, ναι, τα 25 λεπτά που μαγείρευα, είχε έρθει η δική μου σειρά. Τελειώνω τη σούπα την οποία την είχα βάλει στο μούλτι και πάω να τη βγάλω και κάνει ένα κρακ όλο το μούλτι και σπάει γύρω γύρω. Φοβερό. Δεν ήταν δικό μου φταίξιμο και κοκαλώνω εγώ, κοκαλώνουν όλοι οι δημοσιογράφοι, οι παραγωγοί, πάμε να το βγάλουμε, να το σώσουμε, σπάει όλη η κανάτα, χύνεται όλη η σούπα στο χέρι μου, καίγομαι, σταματάει το γύρισμα εκείνη την ώρα, βγαίνω μητρέλιας έξω. Και περίμενα, μου δέσανε το χέρι και περίμενα άλλες 10 ώρες να ηρεμήσει το χέρι μου. Δεν φάνηκε ποτέ βέβαια αυτό, δεν το δείξαμε ποτέ. Και στο τέλος. Και στο τέλος έκανα ξανά τη διαδικασία από την αρχή. Μάλιστα. Απίστευτο. Είδες όμως όλα για καλό. Οπότε γούρι. Έτσι. Αυτό είναι που λέμε γούρι.